Σήμερα θα μιλήσουμε για το κυκλοφορικό σύστημα. Ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος είναι η μεταφορά θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου προς τα κύτταρα του σώματός μας και ταυτόχρονα η απομάκρυση από αυτά των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού. Στα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού συμπεριλαμβάνεται και το διοξίδιο του άνθρακα. Τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά και τα διάφορα αιμοφόρα αγγεία. Μέσα στα αιμοφόρα αγγεία βρίσκεται και κυκλοφορεί το αίμα με τη βοήθεια των συσπάσεων της καρδιάς. Τα αιμοφόρα αγγεία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι αρτηρίες, οι φλέβες και τα τριχοειδή. Στα τριχοειδή αγγεία γίνεται η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων, δηλαδή του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Επειδή φυσιολογικά το αίμα δεν εξέρχεται από τα αιμοφόρα αγγεία, το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου χαρακτηρίζεται ως κλειστό. Για να κάνουμε την ανατομία της καρδιάς, θα χρειαστεί να την κόψουμε στη μέση για να δούμε το εσωτερικό της. Παρατηρούμε ότι η καρδιά αποτελείται από 4 χώρους, γι' αυτό και η καρδιά του ανθρώπου αποκαλείται τετράχωρη. Οι 2 άνω χώροι ονομάζονται κόλποι, ο δεξιός κόλπος και ο αριστερός κόλπος, ενώ οι 2 κατώτεροι χώροι ονομάζονται κοιλίες, η δεξιά κοιλία και η αριστερή κοιλία. Μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας υπάρχει αυτή εδώ η βαλβίδα που ονομάζεται τριγλόχινα βαλβίδα. Μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας υπάρχει άλλη μια βαλβίδα που ονομάζεται διγλόχινα ή μητροειδής βαλβίδα. Ο ρόλος των βαλβίδων αυτών είναι να επιτρέπουν κανονικά και φυσιολογικά τη ροή του αίματος από τους κόλπους προς τις κοιλίες, αλλά να εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος από τις κοιλίες προς τους κόλπους. Η κυκλοφορία του αίματος διακρίνεται σε 2 τμήματα, στην μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία και στην μεγάλη ή συστημική κυκλοφορία. Κατά την μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία, αίμα που είναι πλούσιο σε διοξίδιο του άνθρακα μεταφέρεται από τον δεξιό κόλπο μέσω της τριγλόχινας βαλβίδας στην δεξιά κοιλία. Από εκεί το αίμα μεταφέρεται μέσω της ενός αγγείου που λέγεται πνευμονική αρτηρία στους πνεύμονες. Η πνευμονική αρτηρία διακλαδίζεται και ο δεξιός κλάδος καταλήγει στο δεξιό πνεύμονα και ο αριστερός κλάδος καταλήγει στον αριστερό πνεύμονα. Στο σημείο όπου ξεκινά η πνευμονική αρτηρία από την δεξιά κοιλία υπάρχει αυτή εδώ η βαλβίδα της πνευμονικής αρτηρίας. Ο ρόλος της είναι να εμποδίζει την παλινδρόμηση του αίματος από την πνευμονική αρτηρία προς την κοιλία. Αφού γίνει η ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες και το αίμα απαλλαχθεί από το διοξίδιο του άνθρακα και προσλάβει οξυγόνο, τώρα το οξυγονωμένο αίμα μέσω αυτών εδώ των αγγείων που λέγονται πνευμονικές φλέβες, οι δεξιές πνευμονικές φλέβες και οι αριστερές πνευμονικές φλέβες, καταλήγει σε αυτόν εδώ το χώρο που είναι ο αριστερός κόλπος. Κατά την μεγάλη ή συστημική κυκλοφορία, το αίμα μεταφέρεται από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία μέσω της διγλόχινας βαλβίδας. Από την αριστερή κοιλία, το αίμα, πλούσιο σε οξυγόνο, μεταφέρεται στην αορτή.
μεταξύ κοιλίας και αορτής υπάρχει η αορτική βαλβίδα, η οποία εμποδίζει την παλινδρόμηση του αίματος προς την κοιλία. Από διακλαδώσεις της αορτής ξεκινούν οι καροτίδες, οι οποίες μεταφέρουν το αίμα στο κεφάλι, και επίσης ξεκινούν και οι υποκλίδιες αρτηρίες, οι οποίες μεταφέρουν το αίμα στα άνω άκρα. Η αορτή σχηματίζει πάνω από την καρδιά μια καμπή στην πορεία της, είναι το λεγόμενο αορτικό τόξο, και στη συνέχεια η αορτή συνεχίζει προς το κάτω μέρος του σώματος, αιματώνοντας την κοιλιά και τα όργανα που περιέχονται σε αυτήν, και φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο η αορτή διακλαδίζεται στις λαγόνιες αρτηρίες, οι οποίες μεταφέρουν αίμα στα κάτω άκρα. Αφού γίνει η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων, αίμα που τώρα έχει υψηλή συγκέντρωση σε διοξίδιο του άνθρακα συλλέγεται από τα κάτω άκρα με τις λαγόνιες φλέβες. Οι λαγόνιες φλέβες ενώνονται και σχηματίζουν την κάτω κύλη φλέβα. Η κάτω κύλη φλέβα μεταφέρει το αίμα, καθώς και αίμα από τα διάφορα όργανα της κοιλιάς, σε αυτό εδώ το σημείο, στον δεξιό κόλπο. Παρομοίως, το αίμα συλλέγεται από το κεφάλι με τις σφαγίτιδες φλέβες και επίσης συλλέγεται και από τα άνω άκρα με τις υποκλίδιες φλέβες. Όλες αυτές οι φλέβες ενώνονται στην άνω κύλη φλέβα, η οποία επίσης μεταφέρει το αίμα στον δεξιό κόλπο.